Γεια σας, είμαι ο Σαλιδάκης ο Νίκος και σήμερα θα μιλήσουμε για βαφές. Βαφές επίπλων, όπως βλέπετε ας πούμε εδώ πέρα αυτή το βάθο, η τραπεζαρία είναι άβαφτη, το τραπεζάκι αυτό είναι άβαφτο, όμως αυτή εδώ η καρέκλα είναι βαμμένη. Αυτή εδώ η καρέκλα πάλι είναι βαμμένη. Έχουμε όμως διάφορες βαφές επίπλων. Διάφορες βαφές επίπλων. Θα πούμε μερικές. Η πρώτη βαφή, ας πούμε, επίπλων είναι το λούστρο. Αυτό εδώ είναι μια χαριδιά λουστραρισμένη, ένα δείγμα. Και βγαίνει σε διάφορα χρώματα. Έτσι. Εδώ. Αυτά εδώ είναι η οξιά. Όπως βλέπετε, έχει και διαφορές, ας πούμε. Τα νερά του ξύλου στην οξιά με τα νερά του ξύλου στην καρυδιά έχουν διαφορές. Εκτός από τις βαφές δηλαδή, παίζει ρόλο και το ξύλο. Λοιπόν, για να διαλέξεις ας πούμε μια βαφή υπάρχουν διάφορα δειγματολόγια για λούστρα. Να βρίστε ας πούμε. Είναι ένα δειγματολόγιο εδώ. Ένα άλλο εδώ πέρα. Εδώ μας δείχνει ας πούμε το δειγματολόγιο πώς είναι όταν είναι άβαφτο. Και βλέπουμε εδώ πώς παίρνει μορφή ας πούμε όταν το λουστράρεις. Υπάρχουν πάρα πολλά δειγματολόγια και διάφορες εταιρείες κιόλας, έτσι. Εδώ ορίστε. Και άλλα δείγματα. Αυτά τα δείγματα είναι σε δρύς. Και εδώ πέρα. Ορίστε. Και άλλο δειγματολόγιο. Ορίστε. Υπάρχουν πάρα πολλά δείγματα και μεγάλη ποικιλία να διαλέξει κάποιος λούστρο. Ας πούμε, μετά όμως καλό είναι όταν κάποιος διαλέξει ένα χρώμα, ας πούμε, αυτό ας πούμε ή ένα άλλο, καλό είναι να πει στον τεχνίτη ας πούμε που θα του το φτιάξει, στην εταιρεία που θα του το φτιάξει, να του φτιάξει ένα δείγμα, να το δει στο ξύλο που το θέλει. Μπορεί να μην έχει διαλέξει δρύς, ας πούμε, που είναι το δειγματολόγιο, να έχει διαλέξει καρυδιά, όπως είπαμε. Δηλαδή, και να το δει πώς δείχνει αυτό το χρώμα πάνω στην καρυδιά ή πάνω στην οξιά. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά ξύλα, να ορίστε εδώ. Να δούμε ξυλόφυλλα, καπλαμάδες. Υπάρχει ο παλίσανδρος ή μοιάζει και με τον έβρενο τα νερά του. Βλέπετε πώς είναι. Υπάρχει η οξιά. Εδώ βλέπουμε καρυδιά, μία καρυδιά, δεύτερη κοπή καρυδιάς, από άλλο κορμό. Υπάρχει και το δρύς. Σας έφερα τώρα να δείτε κάποια κομμάτια που είδα. Υπάρχει και κερασιά, υπάρχουν πάρα πολλά ξύλα. Δεσποτάκι, ίσως τα δούμε σε κάποιο άλλο βίντεο. Και υπάρχουν και πολλά λούστρα. Οπότε, όταν διαλέξει κάποιος, ας πούμε, μια βαφή, λούστρο συγκεκριμένα, που φαίνονται τα νερά και ο χρωματισμός του ξύλου παίζει ρόλο, ας πούμε. Όπως είδαμε, υπάρχουν διάφοροι χρωματισμοί ξύλων και διάφορες σκοπές που μπορεί να έχουμε και να μας δείχνουν μοτίβα πάνω στο έπιπλο. Καλό είναι λοιπόν να κάνεις κάποιο δείγμα. Αυτά είναι σε οξιά. Δείγμα. Ή εδώ ένα δείγμα που έχω που είναι σε δρύς. Να, είδατε διαφορά. Είναι και άλλη βαφή βέβαια. Αλλά είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία που ας πούμε καλό είναι να έχεις κάποιο δείγμα αφού διαλέξεις πρώτα το χρώμα σου. Εκτός αν είσαι τόσο σίγουρος, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ας πούμε αν το πειγματολόγιο είναι στο ξύλο που έχεις διαλέξει, εντάξει, μπορείς να το παρακάμψεις αυτό το στάδιο. Λοιπόν, και φεύγοντας από τα λούστρα, πάμε στις λάκες. Η λάκα λοιπόν είναι, αντί για αυτά εδώ τα δειγματολόγια ας πούμε, μπορεί να διαλέξει κάποιος, θα διαλέξει από τη βεντάλια του Μπογιατζή, τη γνωστή βεντάλια του Μπογιατζή.
διαλέξει χρώμα από αυτή. Πάνω λοιπόν, εδώ. Σε μια βεντάλια μπογιατζή που έχει πάρα πολλούς κωδικούς. Πάρα πολλούς κωδικούς. Μια εταιρεία. Εδώ είναι και μια άλλη εταιρεία. Πάρα πολύ κωδική χρώμα και αποχρώσεις. Μπορεί να δει κάποιος. Έτσι. Λοιπόν. Μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ. Και να κάνει το έπιπλο του σύμφωνα με, τη, με κάτι τέτοιο. Με κάποια λάκα. Θα σας δείξω τώρα ένα δείγμα λάκα. Μια καρέκλα, ας πούμε, λάκα. Ότι. Μια καρέκλα, λάκα. Και έχει και πατίνα αυτή εδώ, βλέπετε. Αυτή είναι και η πατίνα, έχει τεχνοτροπία πάνω. Αλλά η πατίνα βασίζεται στη λάκα. Που είναι λάκ και έχει και διχρωμία. Λευκή λάκ, κρέμ. Όλες αυτές οι βαφές έχουν επιλαγή από τη βεντάλια του Μπογιατζή, την κλασική. Η βαφή δεν είναι ρεπουλίνη βέβαια ή τα συνηθισμένα που έχουν οι Μπογιατζίδες, αλλά είναι βαφή επίπλου, βαφή επίπλου. Το χρώμα είναι παρόμοιο. Δηλαδή, και μπορείς να ταιριάξεις, ας πούμε, με μια βιβλιοθήκη στο χρώμα του τοίχου, να ξέρεις, ας πούμε, τον κωδικό που έβαψε ο Μπογιατζής και να κάνεις παρόμοιο τη βιβλιοθήκη σου, παρόμοιο χρώμα. Ή διχρωμία, εσύ μπορείς να κάνεις χιλιάδιο. Και μαζί με τις λάκες, όπως είδαμε εδώ, υπάρχουν και οι πατίνες. Η πατίνα τι είναι? Κάποια τεχνοτροπία που μπορεί να είναι, ας πούμε, πάνω σε λάκα. Και βγαίνει ένα αποτέλεσμα κάπως έτσι. Η κάθε πατίνα μπορεί να έχει και διαφορετικά, ας πούμε, στοιχεία πάνω. Και όσο έχει σκαλίσματα και ένα έπιπλο, δείχνει και πιο όμορφο. Μετά μπορείς να πας και στο φυσικό χρώμα του ξύλου που λέτε, που απλά περνάει ένα βερνίκι πάνω ο λουστραδόρος στο έτοιμο έπιπλο και φαίνεται η ομορφιά του φυσική. Π.χ. αυτή εδώ η καρέκλα. Εδώ είναι δρύς στο φυσικό του. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Ελπίζω να σας κάλυψα σε κάποια κομμάτια. Για οτιδήποτε ερωτήσεις θέλετε να μου κάνετε, γράψτε μου στα σχόλια. Ευχαριστώ να σας απαντήσω. Εντάξει, δεν κάλυψα όλες τις πτυχές των βαφών. Υπάρχει και άλλη, υπάρχει το ντεκαπέ, υπάρχουν και διάφορες άλλες. Ίσως φτιάξω κάποια άλλο βίντεο κάποια στιγμή. Αλλά ήθελα απλά να σας δείξω κάποια, να σας δώσω κάποια βοήθεια, να σας δείξω κάποια πράγματα. Άμα σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, κάντε subscribe στο κανάλι μου. Είμαι ο Νίκος Φυσαριδάκης από τα έπιπλα Φυσαριδάκη.